Μια και είναι και η Έλενα εδώ και δεν έχουμε πει μαζί φωτοημέρα. Α, δεν έχει τύχει. Όχι, όχι, έχει κάτσε, κάτσε. Είναι ωραία. Έχουμε είναι και πολύ την καλύτερη παρέα. Τα κέντρα οπτικό Μαρκάκη μα φέρνουν την καλύτερη φώτο τη ημέρα. Καλά, πάρα πολλέ πληροφορίε πίσω από αυτό το για κλικ. Για να δούμε. Πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους που έχουν καλλιτεχνική φλέβα. Ίσως γιατί δεν έχω εγώ ένα έχεις παραπάνω. Καλλιτεχνική φλέβα. Βέβαια. Με έχεις δει εμένα να κεράω. Φαίνεται από το ενδυματολογικό κομμάτι κατά να σου πω κάτι. Όταν ντύνεσαι ωραία, όταν βάφεσαι ωραία, όταν φτιάχνεις τα μαλλιά σου ωραία και όταν είσαι και καλή σε αυτό που κάνεις, δεν λέμε πολλές φορές, παιδί μου, η Χριστιανά κεντάει, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Κεντάει. Να σου πω κάτι. Έτσι, θα νομίζω ο κόσμος ότι είμαι εγώ η φωτογραφία της ημέρας. Είναι μια σύγχρονη κοκέτα. Μια σύγχρονη κοκέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εντάξει τώρα, εγώ άλλα ήθελα να πω, αλλά με αυτό που θα πάμε σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό καινοτομίας στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου εκεί έχουμε μια πολύ μεγάλη αξιέπαινη διάκριση, η οποία έχει και έντονο το κριτικό στοιχείο. Βεβαίως και το έχει. Διότι μια κριτικοπούλα εν ονόματι, ακούστε, Ρεβέκα Χάμιλτον, το οξύμορο της υπόθεσης θα σας το εξηγήσουμε, δημιούργησε αυτό εδώ το πλεκτό πορτρέτο του βασιλιά, του Charles, της Μεγάλης Βρετανίας. Και κάπως έτσι η ιδέα της αυτή και ο κόπος που έριξε επιβραβεύτηκε με το νούμερο 3 βραβείο σε ολόκληρο τον κόσμο. Μιλάμε τώρα για μια γυναίκα η οποία είναι αυτοδίδακτη. Δεν είναι ότι πήγε κάπου να μάθει να κεντάει ή να το σπουδάσει όλο αυτό. Μπήκε λοιπόν στη διαδικασία γενικότερα όλη τη αυτή τη φαντασία να τη μετουσιώνει σε έργα τέχνης. Έκανε μια σχετική ανάρτηση στα social media όπως κάνουν περισσότεροι από εμάς. Κάποιος λοιπόν τσίμπησε αυτή την ιδέα και της πρότεινε να δηλώσει συμμετοχή. Δεν έχει και κάτι να χάσει εξάλλου. Και έτσι πολύ πρόσφατα ενημερώθηκε πως τελικά όντως το δικό της το έργο έχει κερδίσει κάποιον τίτλο και ένα παραπάνω, τον τρίτο στη σειρά. Έχει πολύ μεγάλη αξία γιατί λεπτομέρειες λέει στην μπλε. Είναι κυρίως το γεγονός ότι η καλλιτέχνηδα ίδια κατάφερε να ολοκληρώσει μια πλεκτή προσωπογραφία μεταφέροντας ένα σχέδιο που είχε ίδια δημιουργήσει στο χαρτί και από εκεί και έπειτα χρειάστηκε πάρα μα πάρα πολύ χρόνο, μήνες ολόκληρους, για να μπορέσει να το υλοποιήσει και να το στείλει. Η ίδια το πατρόν, ναι, τη βοηθάει ο σύζυγός της, μπράβο του, ο φίλος Μασό. Πού τον είναι, μωρέ. Αχ, κάτσε. Πού τον είναι το φίλο μας. Να τον πούμε το όνομά του, διότι. Ευτύχης Κουκουτσάκης. Ο Ευτύχης ο Κουκουτσάκης και τα παιδιά τους γενικά βοηθούν τη μαμά. Διότι η ίδια δημιούργησε, λέει, το πατρόν από μόνη της. Ακούστε, δούλεψε και εργάστηκε σκληρά επί 9 μήνες, μερόνυχτα, προκειμένου να ολοκληρώσει αυτό το καταπληκτικό, κατά τα άλλα, πλεκτό πορτρέτο. Και να πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τη διοργάνωση. Δεν ήταν απλά μια διοργάνωση που πήγαινε στο έργο σου και στο βαθμολογούσε. 20 κριτές, οι κορυφαίοι συλλέκτες από όλο τον κόσμο, θα πρέπει να σας πούμε. Και βεβαίως μιλάμε για χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον πλανήτη που δόθηκαν προκειμένου να κερδίσουν μια θέση στο βάθρο. Η δικιά μας η κριτικοπούλα από τη Μεγάλη Βρετανία ζει τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Γι' αυτό την είπα κριτικοπούλα. Έχει παντρευτεί επίσης ένα κριτικό. Μπράβο. Γιατί, μια χαρά. Πολλά συγχαρητήρια στη Ρεβέκα Χάμιλτον και πολλά συγχαρητήρια και στην συνάδελφό μας την Βίκη την Παπαδογιαννάκη που εντόπισε τη Ρεβέκα στα Χανιά και κάπως έτσι προέκυψε και η συνέντευξη και η είδηση, η πληροφορία επ' αυτού. Για να δούμε τι θα κάνει από εδώ και έπειτα. Μπράβο. Νομίζω ότι συνήθως αυτές οι ειδήσεις αποτελούν το έναυσμα για να συνεχίσεις και να παίρνεις δύναμη για να δημιουργείς διαρκώς. Κάντε και το δικό μας πλεκτό πορτρέτο, ρε παιδιά. Πάρε πόσο. Η Ρεβέκα μπορεί να μας βλέπει τώρα. Ρεβέκα. Να βγει η χειροτεχνία από το σπίτι να κάνει τα παιδιά εδώ. Μα δεν θα πάει εμείς τώρα να κάνουμε φωτογραφία της ημέρας. Να την πάμε σε break, να μας δει καλύτερα η Ρεβέκα. Να μας δει, να μας δει και να μας στείλει. Έστω να μας ζωγραφίσει ένα χαρτί. Δεν έχουμε εμείς τώρα τέτοιο πρόβλημα. Δεν είμαστε άπλιστοι. Ευχαριστούμε πολύ τα οπτικά κέντρα Μαρκάκης για ακόμη μια φορά. Θα τα πούμε αύριο. Να μας τραβήξει η φωτογραφία η Ρεβέκα, να μας τρέψει το πατρόν. Αφού δεν μας δείχνει, κυρία Μας δείχνει. Να μας.